Θα κλείσουμε, όπως σας είχα προαναγγείλει, με Αυστραλία, με Μελβούρνη. Θα μιλήσουμε εκεί με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην περιοχή της Μελβούρνης, τον κύριο Βασίλη Παπαστεριάδη. Κύριε Παπαστεριάδη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Κρήτη, από Ηράκλειο. Καλησπέρα, καλησπέρα όλοι οι Κρήτη, η αγαπημένη μας Κρήτη, που έχω πάρα πολλούς φίλους. Είναι το πιο αγαπημένο κομμάτι της Ελλάδας για μένα προσωπικά. Κουμπάρος έχω εκεί, Κουκουβιτάκης. Πρόεδρε εδώ στη Μελβούρνη από τους συλλόγους των κριτικών συλλόγων είναι στενή φίλη μας, σαν τον κύριο Σταράκη. Τι να σας πω, οι Κρήτες όπου και να πάνε έχουν μεγάλη επιρροή. Κύριε Παπαστεριάδη, τι ώρα, ξημερώματα πρέπει να είστε εκεί? Ξεκινήσαμε πάρα πολύ νωρίς για εσάς. Είναι τώρα περίπου 5 ώρα το πρωί, ασυνήθιστο για μένα, αλλά κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια διότι η σχέση μας είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Στη Μελβούρνη πόσοι Έλληνες είναι, η ελληνική κοινότητα πόσα μέλη έχει? Η παροικία μας γενικά έχει περίπου 300.000 Έλληνες. Είναι μια πάρα πολύ ζωντανή παροικία, με πάρα πολλούς συλλόγους, αδελφότητες, κοινότητες. Και σαν κοινότητα εμείς έχουμε πάρα πολλά μέλη, χιλιάδες μέλη, με άνω από 150 διαφορετικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις κάθε χρόνο. Να φανταστείτε, σαν κοινότητα έχουμε 18 σχολεία, ένα ημερήσιο σχολείο, έχουμε ένα μεγάλο φεστιβάλ που ονομάζεται Αντίποδες Φεστιβάλ, που κλείνουμε το κέντρο της πόλης μας. Είμαστε το μόνο φεστιβάλ της Αυστραλίας που κλείνει ένα κέντρο της πόλης για ένα διήμερο και περνάνε 200.000 κόσμος με 100 περίπτερα, 3 εξέδρες, 500 καλλιτέχνες, φεστιβάλ κινηματογράφου, φεστιβάλ συγγραφέων, σεμιναρία πολιτισμού κτλ. Που γίνονται κάθε εβδομάδα. Το στοιχείο του ελληνισμού είναι έντονο σε αυτό το κομμάτι του κόσμου. Κύριε Παπαστεριάδη, έχετε καλοκαίρι τώρα, σωστά? Με μπάνια, με σέρφινγκ, ναι. Μπάλα στη παραλία, όλα αυτά τα συνηθισμένα, ευτυχώς χωρίς καρχαρίες, αλλά εδώ και εκεί μας πιάνουν, ναι. Ο Άγιος Βασίλης βγήκε στη θάλασσα φέτος? Βγήκε όπως κάθε χρόνο. Ήταν ωραία. Το διασκεδάζομαι με λίγο διαφορετικό τρόπο φέτος, διότι όπως ξέρετε ο κορονοϊός επηρέασε όλο τον κόσμο. Σε εμάς εδώ στην Αυστραλία γενικά όχι, διότι κλείσαμε τα σύνορα εμάς το Μάρτιο, στο εξωτερικό δηλαδή, σε όλο τον κόσμο, και μόνο κάτοικοι τις χώρες μας μπορούσαν να επιστρέψουν. Αλλά η μόνη εξαίρεση ήταν η Μελβούρνη, που πέρασε το πιο δύσκολο lockdown παγκοσμίως, δηλαδή 5 μήνες ένα lockdown και ισχυρό lockdown, δηλαδή απαγόρευση κυκλοφορία τη νύχτα, υποχρέωση των πολιτών να μένουν στα σπίτια τους όλη την ημέρα παρά μόνο μια ώρα για εξάσκηση κτλ. Αλλά είμαστε η μόνη πόλη που είχαμε κρούσματα. Η υπόλοιπη Αυστραλία γενικά πέρασε χωρίς κρούσματα αυτό τον χρόνο. Επιτρέπονται οι μετακινήσεις? Εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή πλάνα από την περιοχή της Μελβούρνης πριν από λίγες ημέρες. Άνθρωποι κυκλοφορούν κανονικά, σωστά? Ναι, ασφαλώς. Ξεπεράσαμε εμείς τα προβλήματα που είχαμε μετά από τους 4 μήνες lockdown και έχουμε τώρα περίπου 2 μήνες τώρα που ούτε ένα κρούσμα έχουμε και που κανονικά κυκλοφοράμε. Χθες το βράδυ υπάρχει μια ελληνική περιοχή εδώ που λέγεται το Άικλι. Πήγαμε την οικογένεια μου με τα παιδιά μου, τον Λέανδρο και την Ελένη, με κάτι φίλους. Και να σας πω ότι υπήρχαν χιλιάδες Έλληνο-Αυστραλοί εκεί, τα μαγαζιά γεμάτα. Υπάρχει μια καινούργια κανονικότητα τώρα. Νομίζω ότι και οι εμβολιασμοί σε σχέση με την Ευρώπη θα καθυστερήσουν εκεί στην Αυστραλία. Νομίζω το Μάρτιο ξεκινά αυτή η διαδικασία, διορθώστε με. Ακριβώς έτσι είναι. Έχετε καλές πληροφορίες. Μιλούσα προχθές με τον υπουργό, με έναν υπουργό εδώ, ομοσπονδικό υπουργό, και το ρώτησα γιατί θα περιμένουμε τόσο πολύ καιρό, αφού η Ελλάδα και ο υπόλοιπος κόσμος ξεκινάνε τέλη Δεκέμβρη. Μου είπε: Βασίλη, ας δούμε πώς πάνε αυτοί και προχωράμε εμείς το Μάρτιο, διότι εμείς δεν έχουμε αυτή την ανάγκη που δυστυχώς η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν, διότι τα κρούσματά σας είναι λίγο υψηλά.
Πώς νιώθει, κύριε Παπαστεριάδη, ένας Έλληνας ο οποίος ζει μακριά από την Ελλάδα, δραστηριοποιείται? Τι όνειρο έχει? Το όνειρο είναι το όνειρο της επιστροφής? Ήτανε το όνειρο επιστροφής. Ήταν έντονο όνειρο. Το έζησα και εγώ προσωπικά. Ο πατέρας μου και η μητέρας μου τα πουλήσανε όλα εδώ το 1972 και κάναν την επιστροφή μαζί μας, αλλά δυστυχώς δεν κράτησε περισσότερο από 3 εβδομάδες. Δηλαδή η ζωή του μετανάστη είναι μια δύσκολη ζωή, διότι πουθενά στον κόσμο δεν αισθάνεται ότι ανήκει, διότι όταν αφήσανε την Ελλάδα, την αφήσανε με ορισμένες μνήμες πώς ήταν η ζωή τότε στο 50 και το 60, και όταν επιστρέψανε βρήκανε μια διαφορετική Ελλάδα, και στην Αυστραλία δεν μπορούσαν άνετα να αισθανθούν ότι ήταν και αυτοί Αυστραλοί. Ζουν μεταξύ δύο κόσμους, αλλά όλοι μας αγαπάμε την Ελλάδα. Οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε το αγαπημένο μας ταξίδι κάθε χρόνο στη πατρίδα. Φέτος δεν μπορούσαμε λόγω κορονοϊό, αλλά πέρσι παραδείγματος χάρη πήγα 4 φορές να καταλάβεις εγώ στην Ελλάδα και για δουλειές σαν δικηγόρος, αλλά με την οικογένεια μου που το κάνω κάθε χρόνο το ταξίδι, διότι πιστεύω τα παιδιά μου πρέπει να μάθουν τη γλώσσα, διότι η γλώσσα μας είναι το κλειδί στο πολιτισμό και στα ήθη και τα έθιμα μας. Αγαπημένος προορισμός στην Ελλάδα, πρόεδρε, ποιος είναι και από πού κατάγεστε, δεν σας ρώτησα. Ναι, ασφαλώς. Η δικιά μου καταγωγή είναι από τη Μακεδονία, Καστοριά και Κοζάνη. Και η μητέρα μου η καταγωγή από την Τραπεζούντα πριν το 1912, όταν έκανε το μεγάλο ταξίδι η γιαγιά μου. Η αγαπημένο κομμάτι της Ελλάδας είναι όλα τα κομμάτια για μένα, διότι το καλό της Ελλάδας είναι σε όσα μέρη πας στην Ελλάδα αλλάζει το τοπίο. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι, έχετε το ίδιο ας πούμε τρόπο ζωής, υπάρχει αυτή που ανοίγεστε στον κόσμο. Για μας οι Έλληνες το φαγητό, το κλίμα είναι κάτι το ξεχώριστο που μας τραβάει όλους μας πίσω. Δεν πάμε επειδή είμαστε Έλληνες, πάμε επειδή αγαπάμε την Ελλάδα και αγαπάμε τους Έλληνες. Αυτό είναι το σημαντικό. Και μπορώ να σας πω ότι η Κρήτη για μένα είναι απίστευτο. Το συζητούσα χθες με φίλους όταν εξηγούσατε τα έννοια στην τηλεόραση σας σήμερα. Και τους είπα, πέρασα από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου στην Κρήτη. Περπάτησα εκεί το 18 χιλιόμετρα που είναι στην Κρήτη το Φαράγγι. Το Φαράγγι. Φαράγγι. Μου έκανε ένα μήνα να το ξεπεράσω. Αλλά τι να σας πω, όλα τα μέρη εκεί είναι απίστευτα. Το μήνυμα εκεί των Ελλήνων της Αυστραλίας προς τους Έλληνες εδώ στη χώρα μας, τους δικούς μας ανθρώπους. Το μήνυμα είναι λίγο υπομονή. Είναι υπομονή. Λίγο υπομονή τώρα με τον κορονοϊό. Θα το ξεπεράσετε. Εμείς το περάσαμε αυτό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές για μας και τα μέτρα ήταν πολύ ισχυρά, αλλά με υπομονή να τηρούμε τους νόμους και σύντομα θα είμαστε μαζί. Να ξέρετε ότι παρόλο που είμαστε 14.000 χιλιόμετρα μακριά, η αγάπη μεταξύ μας είναι πάρα πολύ δυνατή. Σκεφτόμαστε συνεχώς την Ελλάδα. Όλοι μας θα κάνουμε το ταξίδι τη στιγμή που θα ανοίξουν τα σύνορα. Θα μας βαρεθείτε και λιγάκι, διότι θα πέσουμε όλη την ίδια στιγμή. Αλλά περιμένουμε πάρα πολύ την ώρα που θα ανοίξουν τα σύντομα και θα ανταμωθούμε να δούμε τους φίλους, συγγενείς και την πατρίδα μας. Μάλιστα, κύριε Παπαστεριάδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Τα παιδιά σας πώς αντιλαμβάνονται τη σχέση με την Ελλάδα? Ξέρουν ότι είναι Έλληνες. Έχουν το όνομα Παπαστεριάδη όταν πάνε στο σχολείο. Ξέρουν ότι έχουν ένα ξεχωριστό όνομα από τους Αγγλοσάξονες. Παλαιελληνικό σχολείο. Μιλάμε ελληνικά και στο σπίτι. Παίζουν ποδόσφαιρο σε ελληνικές ποδοσφαιρικές ομάδες. Παραδείγματος χάρη είμαι και chairman της Ελλάδας Υπερβούλης που κέρδισε καλύτερη ομάδα από τη FIFA για τον περασμένο αιώνα, όταν ανακοινώσαν τις καλύτερες ομάδες παγκοσμίως σε κάτι ύπερο. Να φανταστείτε ότι έχουμε και 52 ελληνικές ποδοσφαιρικές ομάδες
μόνο και μόνο εδώ στη Μερβούνη. Μάλιστα. Το στοιχείο είναι έντονο για μας. Τελευταία ερώτηση, να γυρίσω λίγο το χρόνο πίσω. Η πρώτη απορία των παιδιών σας σε κάτι που έχει σχέση με την Ελλάδα, ποια ήταν? Η πρώτη απορία είναι καλή ερώτηση. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγο διαφορετική από τους Αγγλοσάξονες και καταλαβαίνω ότι ο τρόπος ζωής των Ελλήνων είναι λίγο διαφορετικό. Ας πούμε, η πρώτη απορία ήταν γιατί δεν μπορούμε να περνάμε περισσότερο χρόνο στην πατρίδα μας, διότι το αισθάνονται και αυτοί ότι είναι Έλληνες. Απίστευτο αυτό, διότι είναι η δεύτερη γενιά που έχουν μεγαλώσει και γεννηθεί σε αυτή τη χώρα, διότι και εγώ γεννήθηκα στην Αυστραλία. Αλλά είναι έντονο το στοιχείο μας μέσα. Το DNA, το ελληνικό DNA. Κύριε Παπαστεργιά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλές γιορτές. Και με το καλό να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Σας περιμένουμε. Εννοείται θα έρθω να σας βρω στην Κρήτη. Και σας ευχόμαστε καλές γιορτές, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Και να ξέρετε ότι σας αγαπάμε πάρα πολύ από την μακρινή Αυστραλία που έχει έντονο ελληνικό στοιχείο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.